Καλημέρα σας. 9 μήνες από τότε που πρωτολειτουργήσε η ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το γνωστό gov.gr, τώρα μεταφέρεται στην κυριολεξία στο κινητό μας. Το κράτος έρχεται πια στα χέρια μας. Μια εφαρμογή που θα διευκολύνει τον πολίτη να έχει κάθε στιγμή μαζί του τα όποια ηλεκτρονικά έγγραφα του χρειάζονται, από απλές εξοδοτήσεις μέχρι ληξιαρχικές πράξεις, αλλά και να μπορεί να συναλλάσσεται με το δημόσιο από όπου και αν βρίσκεται. Το GovApp δεν θα αποτελεί μόνο ένα κινητό αρχείο, αλλά και διάβλο για την έκδοση πιστοποιητικών. Αρχικά θα δέχεται αιτήσεις για εξοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και σταδιακά θα δίνει πρόσβαση και στις υπόλοιπες δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως είναι η άειλη σταγογράφηση, η οποία είναι τόσο κρίσιμη αυτό το διάστημα και για το σχεδιασμό του εθνικού εμβολιασμού. Ενώ κάθε συναλλαγή μέσω του gov.gr θα περνάει αυτόματα και στο GovApp. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μας παρουσιάσετε πώς ακριβώς δουλεύει η εφαρμογή. Εγώ απλά θα πω ότι σήμερα προσθέτουμε έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα εξέλιξης του gov.gr, το οποίο ήδη προσφέρει παραπάνω από 750 υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας τον πολίτη στην επιχείρηση χρόνο αλλά και χρήμα. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι σήμερα η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και με το άνοιγμα της πύλης data.gov.gr. Είναι μια πλατφόρμα η οποία παρέχει πρόσβαση σε 38 σειρές δεδομένων του ελληνικού δημοσίου, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ό,τι γνωρίζει και το κράτος, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για τους δικούς τους σχεδιασμούς. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτά τα ανοιχτά δεδομένα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό πλούτο, καθώς μπορούν να τύχουν αξιοποίησης από πολλές εταιρείες οι οποίες ειδικεύονται ακριβώς στην επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Έχουμε δει πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις για το πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να προσθέσουν σε μια οικονομία τα ανοιχτά δεδομένα. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια, και ο Χριστόπουλος ίσως το θυμάται, η οποία είχε ξεκινήσει επί των ημερών μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2014. Δυστυχώς βάλτωσε για 5 χρόνια, και γι' αυτό και χαίρομαι που σήμερα επιτέλους γίνεται πράξη και την υποδέχομαι ως Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια σειρά από διαδοχικά βήματα της χώρας προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Πριν από λίγες μέρες εδώ πέρα ανοίξαμε το δρόμο για τα δίκτυα 5ης γενιάς. Η Ελλάδα είναι η 3η χώρα που το πετυχαίνει, μετά από τη Γερμανία και την Αυστρία. Απόδειξη ότι καλύπτουμε πια με πολύ γρήγορο ρυθμό την τεχνολογική απόσταση που μας χώριζε από άλλες προηγουμένες χώρες. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι κάθε προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία η οποία έχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα δεν είναι μόνο μία προσπάθεια εξυγχρονισμού, είναι μία πολιτική τομή η οποία έχει κοινωνικό περιεχόμενο και αναφορά στον πολίτη. Ψηφιακό κράτος σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, σημαίνει περισσότερη διαφάνεια, σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ψηφιακή οικονομία σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητος, νέες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας. Ψηφιακές επικοινωνίες σημαίνουν τελικά ασφάλεια, ταχύτητα, ευκολότερη καθημερινότητα για όλους. Σταματώ εδώ και δίνω το λόγο στον Υπουργό για να μας παρουσιάσει την καινούρια εφαρμογή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπετε, είναι μαζί μας το σύνολο σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, γιατί αυτή η προσπάθεια, τόσο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, το οικοδόμημα του gov.gr, όσο και σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά δεδομένα, είναι πάνω απ' όλα μια συλλογική προσπάθεια. Ο καθένας έχει εργαστεί, που βλέπετε, σε διαφορετικά σημεία του να χτιστεί το οικοδόμημα. Σήμερα έχει ήδη αναρτηθεί, όπως είχαμε πει από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ο στόχος και όσο ήταν να περάσει η εξυπηρέτηση του πολίτη από το κράτος, όχι μόνο στον υπολογιστή, εν τέλει να περάσει στα κινητά τηλέφωνα. Αυτή ήταν η εντολή που μας δώσατε. Οπότε, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο πού βρισκόμαστε με το gov.gr.
Να πάμε να δούμε μερικά γρήγορα στατιστικά στοιχεία. Σήμερα έχει 820 υπηρεσίες. Την προηγούμενη εβδομάδα θα θυμάστε ότι ήμασταν γύρω στις 750. Προστίθενται ναι, τώρα. Εγώ στην παρουσίασή μου έμεινα στην προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι το ότι πριν παρέλθει το έτος θα έχουμε ακουμπήσει τις χίλιες. Γιατί εντάσσουμε αυτή τη στιγμή πολλές υπηρεσίες των περιφερειών που έχουν οριζόντια διάρθρωση. Οπότε μπορούμε να περάσουμε μαζικά υπηρεσίες για τις 13 περιφέρειες που θα αυξάνονται διαρκώς. Πόσα κλικ έχουμε στο GovGR? Συμπτωματικά σήμερα κλείνει 9 μήνες. Έχουμε 7, πάνω από 7 εκατομμύρια κλικ, 7 εκατομμύρια 200.000. Πολύ γρήγορα αυτές είναι οι νέες υπηρεσίες. Χοντρικά λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Θα σας έλεγα ότι αυτή ήταν, αν θέλετε, η κεντρική προστιθέμενη αξία. Είναι η πιο δημοφιλής, με την έννοια της συχνότητας πάντα, υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου, το γνήσιο της υπογραφής. Περάσαμε τα 2 εκατομμύρια γνήσια που έχουν βγει από τον GovGR. Περίπου 700.000 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης κτλ. Ληξιαρχικά κοντά 100.000. Αιτήσεις προ ΚΕΠ, μια νέα διαδικασία που αιτήσεις συγκεκριμένα έγγραφα κοντά 40.000. Η άλλη συνταγογράφηση που είναι και η κορονίδα της στρατηγικής για τα ραντεβού του εμβολίου. Έχουμε περάσει το 1 εκατομμύριο εγγραφές πολιτών στην Άιλη. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση. Έχουν εκδοθεί πάνω από 7 εκατομμύρια Άιλε συνταγές και έχουμε και Άιλα παραπεμπτικά. 1,5 εκατομμύριο περίπου Άιλα παραπεμπτικά που έχουν μπει. Προσωρινές αδειές οδήγησης πάνω από 100.000. Έχουμε πολλά πλέον ραντεβού στα ΚΕΠ που είχαμε την ευκαιρία να σας τα παρουσιάσουμε, γύρω στα 17.000. Και ο ΑΕΔ που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, το Μάιο ΑΕΔ Live, έχει ξεκινήσει και αυτό να κινείται. Η φιλοσοφία που ορίσατε ποια ήταν, ήταν ότι πρέπει το κράτος να, εφόσον είναι ένα, να λειτουργεί και ως ένα και να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο όπου οι διάφορες βάσεις δεδομένων διαλειτουργούν, διασυνδέονται κεντρικά. Και ορίσαμε ότι το GovGR είναι η πύλη αυτή, είναι το κράτος ουσιαστικά σε ένα και μόνο σημείο. Πλέον είναι και σε μία εφαρμογή. Ποια είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής? Mobile first. Είναι όπως ισχύει και στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, πλέον ξεκινάμε από το κινητό τηλέφωνο. Εδώ όμως προσθέτουμε και κάτι άλλο. Προσθέτουμε, και αυτή νομίζω είναι η βασική αλλαγή της εφαρμογής, δεν είναι απλώς μία οπτικοποίηση του τι υπάρχει στη σελίδα. Προσθέτουμε τον ψηφιακό χαρτοφύλακα του πολίτη, που τον αποκαλούμε θηρίδα του πολίτη. Εν τέλει, ο κάθε συμπολίτης μας και η κάθε δημόσια υπηρεσία θα έχουν τη θηρίδα τους και οι διάφορες θηρίδες θα μιλάνε μεταξύ τους και θα ανταλλάσσουν έγγραφα. Και άρα θα έχουμε εξυπηρέτηση του πολίτη όποτε θέλει και ενίσχυση και της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των δημοσίων εγγράφων, γιατί θα δείτε ότι υπάρχει μια εφαρμογή που ουσιαστικά αξιολογεί αν ένα έγγραφο είναι γνήσιο ή όχι. Αυτά λοιπόν είναι που αναφέραμε και πριν. Συν την αποστολή μηνύματος έκτακτης ανάγκης στο 112, που είναι στην πρώτη οθόνη της εφαρμογής, εφόσον δηλαδή έχεις συμβαίνει κάτι έκτακτο, στέλνει στην πολιτική προστασία μήνυμα η εφαρμογή με την ακριβή σου τοποθεσία για να μπορέσει να σε βρει η πολιτική προστασία εφόσον αυτό χρειάζεται και το επιθυμείς. Και προφανώς περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του GovGR. Τα επόμενα βήματα εδώ θα είναι εν τέλει να προσθέτουμε διαρκώς υπηρεσίες και στη σελίδα και στην εφαρμογή να είναι, θα σας έλεγα, όπως λένε στην ορολογία της πληροφορικής, native στην εφαρμογή. Να είναι κομμάτι της εφαρμογής παρά απλά και μόνο links. Και βέβαια να προσθέσουμε και καλύτερες υπηρεσίες ταυτοποίησης, εσωτερικές υποδομές OTP και άλλες υπηρεσίες ταυτοποίησης όπως έχουν και άλλες εφαρμογές. Να κάνουμε ένα demo, πολύ γρήγορα, της εφαρμογής. Εδώ πέρα πάμε στην πρώτη σελίδα. Η πρώτη σελίδα με το που ανοίγεις την εφαρμογή σου ζητάει να ταυτοποιηθείς. Πώς μπορείς να ταυτοποιηθείς, είτε με τους κωδικούς του τάξης, είτε με τους κωδικούς 4 τραπεζών αυτή τη στιγμή, όπως ορίζει και η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Έχει λοιπόν, μπορείς να εκδώσεις αυτή τη στιγμή εξουσιοδότηση εσωτερικά στην εφαρμογή. Είναι όπως λέμε native στην εφαρμογή, είτε υπεύθυνη δήλωση, είτε εξουσιοδότηση. Και να δούμε. Αυτές οι δύο εφαρμογές υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλες υπάρχουν, αυτές είναι native όμως. Αυτές είναι, αν θέλετε, μέσα στον κώδικα της εφαρμογής. Για να δούμε την κεντρική εικόνα της εφαρμογής. Εδώ είναι το πρώτο πράγμα που δείχνει η θηρίδα, να πατήσουμε το κουμπί πάνω δεξιά. Οπότε έχει αυτά σαν εσωτερικό μενού. Όλες οι υπηρεσίες του GovGR σαν επιλογή, η θηρίδα. Να πατήσουμε τον έλεγχο της εγκυρότητας του εγγράφου για να δούμε τι είναι. Μπορείς να σκανάρεις με QR code οποιοδήποτε έγγραφο και επιτόπου σου λέει ποιο είναι το έγγραφο που σκάναρες και αν είναι γνήσιο στη σάρωση του QR code. Μπράβο. Και δείχνει το έγγραφο το οποίο έχει σκανάρει αυτή τη στιγμή. Η κεντρική προστιθέμενη αξία είναι η θηρίδα, συν την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση. Θα προσθέσω σε αυτό κλείνοντας
Μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που αυτή τη στιγμή έχει εφαρμογή. Οι περισσότερες που ψάξαμε στην Αγγλία, π.χ. δεν υπάρχουν εφαρμογές, αλλά δεν υπάρχουν για τα πάντα. Έχει μία εφαρμογή το Tax Authority και μία εφαρμογή το NHS. Δεν υπάρχει εφαρμογή Gov.UK στην Αγγλία, όπως φτιάξαμε εμείς. Οπότε νομίζω ότι σε σχέση με αυτό που βλέπετε είναι μια καινοτομία ευρωπαϊκή. Είναι και Android και... Ναι, έχει ήδη ανέβει και στο App Store του Android και στο App Store της Apple και προφανώς δουλεύει και στα tablets. Ουσιαστικά σήμερα παρουσιάζουμε μια νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων. Είχαμε και στο παρελθόν πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων. Η προσπάθεια πράγματι, είναι, όπως αναφέρατε, ξεκινά το 2014 από τον νόμο που εισάγατε τότε, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτισε και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία ταχύτατα. Δεν υπήρξε follow-up στην πορεία τα επόμενα χρόνια. Η επόμενη υπουργική απόφαση που ακούμπησε στον νόμο σας ήταν μία που υπογράψαμε το 2020, που όρισε τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες για διάθεση ανοιχτών δεδομένων. Με τον νόμο 4727 του 20, γίναμε η πρώτη χώρα που ενσωμάτωσε τον νέο κανονισμό για τα ανοιχτά δεδομένα και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά νομοθετικά είμαστε πολύ μπροστά. Η αξία, όπως αναφέρατε, Πρόεδρε, είναι πολύ μεγάλη. Αναφέρομαι ενδεικτικά μια έρευνα που έχει κάνει ο ΣΕΒ. Μπορούν να προσθέσουν εντός 5 ετών 3,2 δις ΑΕΠ, πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, 1,2 δις ορευτικά ωφέλη της ΙΟΣ. Και μελετήσαμε το status quo βέλτιση των πρακτικών, Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Σιγκαπούρη. Η νέα πλατφόρμα εξυγχρονίζει την παλιά που υπήρχε. Χρησιμοποιήσαμε μια τεχνολογία που λέγεται API, αυτή είναι η προφανής τεχνολογία ανοιχτών δεδομένων, να μπορείς να διασυνδέεις αυτόματα τα ανοιχτά δεδομένα με συγκεκριμένες πλατφόρμες χωρίς να χρειάζεται να βάζεις χέρι, να κάνεις πρόσθετη επεξεργασία. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε να ανοίγουμε τα ανώνυμα δεδομένα του δημοσίου προς τον ερευνητή, προς την επιχείρηση και προς το ίδιο το δημόσιο, για να μπορούμε να λαμβάνουμε γρηγορότερα και καλύτερες αποφάσεις. Ξεκινάμε, όπως είπατε, με 38 σειρές δεδομένων. Δημιουργούμε ένα data lake, όπως λέμε, για να είναι κοινός ο μορφότυπος των δεδομένων. Αυτό είναι τεχνικό, αλλά είναι σημαντικό, γιατί μπορεί η ημερομηνία στη μια περίπτωση να καταγράφεται με άλλο τρόπο από ό,τι στην άλλη, άρα θα έχουν όλα κοινή φόρμα. Είναι ουδέτερη ως προς τον τύπο, τη μορφή και την αρχιτεκτονική των εισερχόμενων ροών και δημιουργεί ένα πρότυπο διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων. Αυτή είναι λίγο πολύ η τεχνολογία που περιέγραψα πριν, λέγεται REST API. Ανοιχτά, δωρεάν και πλήρως ανώνυμα. Και πάμε να δούμε την πλατφόρμα. Βρίσκεται στο data.gov.gr ήδη. Οι σειρές δεδομένων ουσιαστικά κατηγοριοποιούνται με έναν τρόπο ανάλογο με αυτό που έχουμε στο gov.gr. Ενδεικτικά δεδομένα είναι το επιβατικό κοινό στον ΟΑΣΑ, όπου μπορεί κανείς να δει η σελίδα είναι και διαδραστική, όπως θα σας δείξουμε. Και θα προσθέτουμε νέες δροές δεδομένων διαρκώς. Είναι σαν το GovGR η φιλοσοφία. Αυτό πλέον ξεκινά σήμερα με 38 αποθετήρια, με 38 βάσεις, αλλά θα αυξάνεται διαρκώς, θα μπορεί να οπτικοποιεί η σελίδα τα δεδομένα. Και ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε και μια εφαρμογή για κινητά και tablets, που θα τη λέμε Greece at a Glance, που θα μπορεί κανείς από οπουδήποτε βρίσκεται να έχει πρόσβαση σε όλα τα ανοιχτά δεδομένα της χώρας, χρήσιμο για τον επενδυτή, χρήσιμο σε κάθε περίπτωση ευρύτερα. Να δούμε λίγο τη διαδραστικότητα της σελίδας. Κυκλοφορία των δρόμων στην Αττική. Ποιος μας έδωσε τα δεδομένα αυτά? Τα δίνει η Περιφέρεια Αττικής. Από πότε τα έχουμε? Λέμε από τότε μέχρι τότε. Μπορεί κανείς να δει λοιπόν μετακινήσεις. Καταρχήν μπορεί να πειράξει κανείς την ημερομηνία, από πότε μέχρι πότε θα τα δει. Η κυκλοφορία και δρομολόγια ναυτιλιακών εταιριών. Αντίστοιχα, ναυτιλιακές εταιρείες έχουν στοιχεία για τα δρομολόγια τους, ώρες απόπλου, λιμάνια προσέγγισης, στοιχεία επιβατών, στοιχεία εισιτηρίων. Και βλέπετε πόσο διαδραστική είναι η σελίδα πειράζοντας τις ημερομηνίες. Και για τους, να δούμε κι άλλο ένα, ενδεικτικά. Για τους προγραμματιστές, να πω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι εκείνο που βλέπετε πάνω δεξιά, που λέει API Endpoint, στο οποίο δεν είναι απλώς ότι εμείς οπτικοποιούμε δεδομένα, είναι ότι δίνει έτοιμο τον κώδικα για να το πάρει ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα και να το ενσωματώσει σε μια ροή δεδομένων. Γιατί ήταν σε PDF. Ακριβώς, γιατί μέχρι τώρα ουσιαστικά ήταν σε μια επεξεργάσιμη μορφή. Αυτή είναι η τεράστια αλλαγή που γίνεται. Αυτά είναι πραγματικά ανοιχτά δεδομένα. Το φορτίο του συστήματος ενέργειας, από τον ΑΔΜΙΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι ενέργεια παραγμένη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, μετρημένη σε μεγαβατόρες, ενεργειακό ισοζύγιο, είναι πολλά. Θα χρειαστούμε, όπως και στο GovGR, την αρρωγή της ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου, για να μπορέσουμε συνολικά να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς να μας δώσουν αυτά τα δεδομένα. Έχει πολύ μεγάλη αξία για την οικονομία. Υπάρχει δομή στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αυτή η δουλειά η οποία έχει γίνει
εν τέλει θα συνεχιστεί. Όπως και τον GovGR, φτιάξαμε μια δομή εσωτερικά στο Υπουργείο που πλέον το διαχειρίζεται και κάνει συνεχώς τις προσθήκες των νέων υπηρεσιών. Θα γίνει και αυτό κτήμα της διοίκησης για να μπορέσει προφανώς να υπάρξει και συνέχεια. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους για την διαρκή πρόοδο την οποία επιδεικνύει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και να σε ευχηθώ και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα.